Κάλεσα λοιπόν τον κύριο Μητρόπουλο σήμερα για να τον ρωτήσω ευθέως γιατί είναι εκδικητικό αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αντουλιαράκη. Παρουσίασα και πρόσθετα στη ΣΥΑ σήμερα στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη στον Αντένα και τα λέω και στους ακροατές σας. Σύμφωνα με προχθεσινά στοιχεία και του Υπουργείου Οικονομικών της ΑΔΕ αλλά και του ΕΒΕΑ, οι οφειλές των μικρομεσαίων στα ασφαλιστικά ταμεία είναι στο 64,3%. Δηλαδή το 65% των μικρομεσαίων χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία. Παρακάτω, το 62,2% χρωστάει στην εφορία. Παρακάτω, το 42,2% χρωστάει στις τράπεζες. Και το 15,1% χρωστάει στις προμηθευτές. Και αυτό που έλεγα σε Ευρωπαίο συνάδελφό σας και λέει τότε γιατί η κυβέρνηση θέλει να τους χτυπήσει τόσο πολύ, το χθες το έλεγα, με αρρύθμιστα χρέη το 56,9% των μικρομεσαίων. Μαθαίνουμε τώρα τη μία αλήθεια από την κυβέρνηση, ότι δηλαδή οι μικρομεσαίοι δεν φοροδιαφεύγουν. Ένα τμήμα σχετικά μικρό, μεγάλο φοροδιαφεύγει. Η κυβέρνηση το προσδιορίζει γύρω στο 25% ότι είναι αυτό που δεν φοροδιαφεύγει, άρα το 75-80%. Αλλά η άλλη εικόνα είναι ότι το 300.000 μικρομεσαίοι αδυνατούν να πάρουν σύνταξη λόγω οφειλών και μισό εκατομμύριο είναι στις δαγκάνες της εφορίας και των τραπεζών. Σας είπα τα νούμερα. Που είναι επίσημα στοιχεία του κράτους. Τώρα, κύριε Μητρόπουλε, να σας πω αυτό το που βγαίνει επικοινωνιακά από το αρμόδιο Υπουργείο. Τώρα συνεπικουρείται όλο αυτό το αφήγημα περί φοροδιαφυγής και από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τον κύριο Στουρνάρα, το ξέρετε. Ότι ενώ από τη μία τα χρέη μας μπορεί να είναι στα 80, οι σπατάλες μας και αυτά τα οποία δίδουμε είναι στα 160. Άρα υπάρχει ένα διπλάσιο ποσό, το οποίο φαίνεται ότι εμείς το κρύβουμε μέσα στα σεντζούκια, αλλά θα πρέπει να το εισπράξουν. 300.000 οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Μισό. Εδώ είπαν ότι πρόκειται μόνο για 12.000 που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη και όχι 300.000 που δεν είναι ότι δεν σας πιστεύω, σαφέστατα. Όχι, όχι. Πού έχετε δίκιο και αυτοί που λένε οι ακροατές διαβάσανε αυτό που είπατε εσείς επειδή ο Υπουργός είπε ότι εκ των 300.000 οφειλετών 12.000 τα οφειλέτες θα εξεμπλοκάρουν οι συντάξεις τους. Αυτό είναι η πραγματική αλήθεια. Από τις 300.000 είπε ο κύριος Υπουργός, το είδα και εγώ, το έχω σημειώσει, 12.000 θα ωφεληθούν. Γιατί? Διότι με τις 4 προϋποθέσεις που έχει φάλει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, να είναι 67 ετών ο οφειλέτης, να έχει πληρώσει 20 χρόνια στο ταμείο, να μην έχει κατάθεση πάνω από 12.000 ο έμπορος και 6.000 ο αγρότης, αλλά κυρίως να συνενέσει στην άρση του απορρίτου φορολογικού και τραπεζικού τις 4 προϋποθέσεις από τις 320.000 οφειλετών. Σωστά λέει το Υπουργείο, θα κάνουν χρήση μόνο 12.000. Οι άλλοι θα συνεχίσουν να χρωστάνε. Άρα και το Υπουργείο έχει δίκιο και εσείς και εγώ που μέσα από την τεκμηρίωση την επιστημονική γιατί το εξηγούσε χθες στους κινητές μου είναι όντως από τους 300.000 οφειλέτες μόνο 12.000 λέει το Υπουργείο, εμείς δεν λέμε 12.000, 6.000 λέμε. Αλλά παρουσιάζουν το μισό εντέχνος με κάποιο τρόπο, θέλουμε να πούμε έτσι για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις και ότι επίσης το οφειλόμενο ποσό από τις 20.000 πάει στις 30.000 για να μπορούν αυτές οι 12.000 να πάρουν τη σύνταξή τους. Για να είμαστε δίκαιοι στην εκπομπή σας, γιατί ξέρω μεγάλος σταθμός με κύρος και βέβαια και δίκαιες σας ευαισθησίες, το ότι η κυβέρνηση ανεβάζει το πλαφόν για να πηγεί κάποιο σύνταξη από 20 στις 30.000 για ελευθεροπαγγελματίες και επιστήμονες και από 6 στις 10.000 για αγρότες είναι θετική ρύθμιση. Να το λέμε αυτό. Γιατί αυτό είναι η εγκυρότητα και του σταθμού, αλλά και εμένα του εγκυρώτητα λόγου μου ως καθηγητή. Άρα καλώς κάνει η κυβέρνηση και είναι ευνοϊκότερη ρύθμιση. Μόνο που για να εκπληρώσουν τα 4 κριτήρια που σας προανέφερα, όπως σας τα διάβασα τώρα από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, οι περισσότεροι δεν θα μπορέσουν να κάνουν χρήση, όπως με τον εξοδικαστικό, κυρία Αντουλιαράκη. Στον εξοδικαστικό 1 στους 10 έκανε και πέτυχε, διότι δεν θέλανε να συμφωνήσουν στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου του ιδίου και των συγγενών. Ήταν η προϋπόθεση
Γι' αυτό απέτυχε ο εξοδικαστικός. Επειδή αυτή την τελευταία προϋπόθεση δεν θέλαν να την υλοποιήσουν. Όποια οικονομική δυνατότητα και αν είχαν οι οφειλέτες στην εμπορία και στην τράπεζα. Μάλιστα. Με βάση πάντως τα στοιχεία που από την αρχή προαναφέρατε για το ποιες είναι οι οφειλές της μεγάλης μερίδας των Ελλήνων πολιτών στο δημόσιο. Είναι πίνακας, αυτό που σας διάβασα και έτσι ενημέρωσα και ξένους συναδέλφους σας, είναι πίνακας από την καθημερινή 14 Σεπτεμβρίου του 2023. Επίσημα στοιχεία του κράτους. Ωραία. Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες οφειλές, ποια είναι αυτή η φοροδιαφυγή που θέλει να πατάξει και μας έχει βγει το όνομα ότι είμαστε όλοι φοροφυγάδες? Όχι μόνο αυτό, και το νομοσχέδιο μιλάει για τη φοροδιαφυγή και η Ευρώπη έχει τώρα, μιλάει ότι οι Έλληνες μικρομεσαίοι είναι φοροφυγάδες. Και υπήρξε και πολιτική παλιότερα όταν μας βάλανε στο μνημόνιο ότι κυβερνάμε φοροφυγάδες. Άρα είναι κακό. Είναι κακό. Τώρα που έχουμε χάσει διεθνείς στηρίγματα, τα έχουμε σπάσει με την Αλβανία, δεν μιλάμε στον Πούτιν, δεν έχουμε καλά σχέση με την Τουρκία και τώρα τα χαλάμε και με την Αγγλία, με τη Μεγάλη Βρετανία, χρειαζόμαστε κοινωνική συνοχή. Γιατί έχουμε αποτύχει στα διεθνή ερίσματα. Τώρα χρειαζόμαστε συνοχή, όχι να κυνηγάμε ανθρώπους που τους λαϊλάτισαν τα μνημόνια. Λαϊλατήθηκαν από τον κορονοϊό, έχουν φτωχοποιηθεί στη μεγάλη τους έκταση, χρωστάνε αυτά που σας είπα και οι πίνακες είναι επίσημοι του κράτους, δημοσιευμένοι σε κυβερνικές εφημερίδες και τώρα τους λέμε φοροφυγάδες. Ελάτε να σας γυρίσουμε ανάποδα για να δούμε αν θα πέσουν τίποτα ευρώ να τα πάρουμε. Ένα ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο σας έχει τεθεί και θα το θέσω για άλλη μια φορά, κύριε Μητρόπουλε, με όλα αυτά τα οποία έχετε αναφέρει μέχρι στιγμής. Εάν σας καλούσε ο κύριος Χατζηδάκης και σας έλεγε δώστε μου 3-4 προτάσεις για να μπορέσουμε εμείς να πατάξουμε αυτή τη φοροδιαφυγή, αλλά με βάση τα στοιχεία που εσείς αναφέρατε πριν από λίγο και φαίνεται ότι τα έχουν και αυτά τα στοιχεία και εκείνοι, τι θα το απαντούσατε, αναρωτιέμαι? Θα το απαντούσα με το βήμα Κυριακή 22 Οκτωβρίου του 2023, πριν 15 μέρες, Γκαμπριέλ Ζούκμαν, ο επικεφαλής του φορολογικού παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαζέστε το 64% του ΑΕΠ που είναι ο υπεράκτιος πλούτος των υπερπλουσίων Ελλήνων. 132 δις. Καλεί η Ευρώπη, την ελληνική κυβέρνηση, να πάρει κάτι της από το 64% του ΑΕΠ που είναι ο υπεράκτιος πλούτος των Ελλήνων. 132 δις. Αντί να πάρουν 500 τους μικρομεσαίους, να πάρουν ένα δις από τους υπερπλούσιους Έλληνες. Βήμα 22 Οκτωβρίου 2023, ολοσέλιδη εισαγγελία που ο κύριος υπεύθυνος φορολογίας Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί την Ελλάδα που έχει τον μεγαλύτερο υπεράκτηρο πλούτο ως λαός να πάρει κάτι από εκεί. Τα 500 με 600 εκατομμύρια τα οποία έχει υποθεί έχει καταπέσει το τραπέζι, δεν είναι δική μου αναφορά, ότι θα εισπραχθούν μέσα από την φοροδιαφυγή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όπως και ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστημονικοί φορείς μέχρι στιγμής έχουν πει, κύριε Μητρόπουλε, συνδέεται με την έκθεση Πισαρίδη και το κλείσιμο των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων, γιατί ξέρουμε και τη διαφορά ανάμεσα στις πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνει αυτό που λένε και σε χαρτοπεκτική ορολογία, δεν έχω παίξει ποτέ ζωή μου, εξεσκαρτάρισμα, γιατί εκαθάριση, έλεγε ο κύριος το πνεύμα του Πισαρίδη, είναι να φύγουν όσοι δεν αντέχουν, όσοι χρωστούν, όσοι είναι εμπόδιο στην αγορά, στην ανάπτυξη, την ενοποίηση των μεγάλων αλυσίδων και στα βεβαίως όσοι είναι σε αυτή την κακή, φτωχοποιημένη και αδύνατη κατάσταση να κάνουν πέρα, να περάσουν υγιείς. Αυτό είναι το πνεύμα των νεοφιλελεύθερων μανιφέστων και στην Ευρώπη και στην σε όλο τον πλανήτη. Αυτή είναι η έκθεση ή το μνημόνιο Πισαρίδη. Πράγματι, στο μνημόνιο αυτό, στον έκθεση Πισαρίδη, είναι εμπεδωμένη άποψη ότι οι μικρομεσαίοι που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη και την ομογενοποίηση και τη συγκέντρωση σε μεγάλες αλυσίδες
είναι δύσκολο να επιβιώσουν. Αυτό είναι το πνεύμα. Ναι, εμείς τώρα, ναι. Εμείς με τα πολλά μαγαζιά στη Μεσόγειο, με ωραία ήθη, τα συναλλακτικά, τα εμπορικά, στην Κρήτη, στην πατρίδα μας, δεν θέλουμε να διαλύσουμε τους μικρομεσαίους που δίνουν και άλλη αίσθηση αγοράς και κοινωνικότητας μεταξύ των Ελλήνων και των καταναλωτών. Οι μεγάλοι θέλουν να φύγει ό,τι εμποδίζει αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη στην αγορά. Δεν το θέλουμε εμείς οι πολίτες, και μάλιστα με το πογκρόμ το φορολογικό, διότι περί πογκρόμ πρόκειται. Όταν σου λέει πέρασα 8 χρόνια μνημονίων και 3 χρόνια κορονοϊού, λέει λατήθηκα, με αφομάξατε, με φορολογήσατε, 80 δις έχουν χάσει οι μικρομεσαίοι αυτά τα 10 χρόνια και 120 δις οι συνταξιούχοι. Πώς τώρα μετά την επενδυτική βαθμίδα, κυρία Δουλειεράκη, και μετά την έκρηξη των εσόδων εκ του τουρισμού και με μία ανάπτυξη 2-3 κάθε έτος, αντί να φοροαπαλλάξουμε λίγο τους μικρομεσαίους να ανασάνουν, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να θεραπεύσουν τις ασθενειές τους, να αναπληρώσουν κάτι της από αυτό που χάσανε, ερχόμαστε, τους γυρίζουμε ανάποδα να πέσει κάποιο ευρώ να τους το πάρουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Πάμε σε αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι περιμένε ο κόσμος. Ρωτάτε τον απλό κόσμο, τον μικρομεσαίο, αν αντέχει. Και δεν μπορούμε να τους καθυβρίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βλέπουμε τρεις μήνες τώρα να τους καθυβρίζουν. Κυρίως κυβερνητικά στελέχη να τους καθυβρίζουν. Φοροπηγάδες. Λέμε, τους λέει ο εκπρόσωπος της φορολογίας της Ευρώπης, μαζεύτε, γιατί το 64% είναι σε υπεράκτες εταιρείες. Δεν το μαζεύουν. Και πιάνουν το λαχιοπόλι του Ηρακλείου ή το παντοπόλι της Χερσονήσου. Δεν είναι εκεί η λύση. Θέλετε να πείτε κατ' επέκταση, για να σας πάω λίγο και στο σχέδιο νόμου για τα κόκκινα δάνεια, ότι αυτό το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής του από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής... Δεν θα δώσει καμία λύση. Καμία ανάσα στους δανειολήπτες. Είμαστε δέσμοι σκληρών ρυθμίσεων βεβαίως με τους δανειστές, αλλά ήταν άτολμο αυτό που ψηφίστηκε. Άτολμο αυτό ψηφίζει, θα το δείτε πάλι τα παράπονα. Τι σημαίνει άτολμο? Δεν βάζει τάξη σε αυτό το πλαίσιο το οποίο υπάρχει τώρα. Δεν θα αναστάνουν οι δανειολήπτες, θα συνεχίσουν τα προβλήματα να υπάρχουν, διότι δεν αλλάζει ριζικά η πεμπτουσία του θεσμικού πλαισίου που μας επέβαλαν τα μνημόνια, και δυστυχώς συνεχίζουν να ισχύουν αυτές οι ρυθμίσεις. Κυρίως το δεύτερο και του τρίτου μνημονίου. Υπό αυτή την έννοια και αυτό είναι άτολμο, όπως και το φορολογικό έχει το επίκεντρο το να μαζέψει φόρους, και βεβαίως το ζήτημα είναι και το ίδιο και όλες οι άλλες μεταρρυθμίσεις, και να βάζεις περισσότερο στη φυλακή αυτό το νέο νομοσχέδιο για τις ποινές. Αυτή είναι η λύση, κυρία Δουλειεράκη, να αυστηροποιήσουμε τις ποινές ή να συνετίσουμε τους πολίτες να μην διαπράττουν αδικήματα, ή αν διαπράττουν να λειτουργεί η πρόληψη, να λειτουργεί η ενημέρωσή τους ή η διαπαιδαγώγησή τους, και να φύγουν από την παραβατική δραστηριότητα. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Εμείς αυστηροποιούμε τις ποινές για να μείνουν περισσότεροι στις φυλακές. Αυτή είναι η παιδαγωγική, παρεμβατική, λειτουργική δραστηριότητα ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις νομίζω είναι σε λάθος δρόμο, κυρία Δουλειεράκη. Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Καλημέρα σας. Ευκαιρία να επισέλθουμε σε σοβαρά ζητήματα. Σας ευχαριστώ και εσάς και τον σταθμό σας.